centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Παπτσόλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Είχαμε πει να είμαστε και αύριο. Αύριο θα είμαστε, απλά επειδή υπόθηκαν πράγματα τα οποία προσβάλλουν. Ναι. Αυτή τη στιγμή, παρότι είμαι σε τηλεδιάσκεψη συμβουλίου της ΠΕΔ, όχι, έκρινα πολύ σκόπιμο ότι θα έπρεπε να παρέμβω και αν μη τι άλλο από τάκτ και μόνο. Πίστευα ότι ο αγαπητός συνάδελφος ο Γιάννης Κουρετζίδης, έτσι όταν λέει ότι έχω κάνει πολιτικό ατόπιμα, θα είχε την ευγένεια να είναι στον αέρα. Αλλά ότι αυτό δεν έκανε, δεν πειράζει, το συγχωρώ. Πολιτικό γιατί τόπιμα είναι ακόμη πολύ άπειρος και έχει πολύ δρόμο μπροστά του για να χειριστεί καταστάσεις. Mm. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά βέβαια. Τώρα, πολιτικό ατόπιμα για την πρόταση που κάνετε να περιέλθει το λατομείο ουσιαστικά στα χέρια και των τριών δήμων. Αυτή είναι η ουσία και της αντιπεριφέρειας. Και ναι, της αντιπεριφέρειας. Την ώρα όμως που λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να κάνουμε μια δημοτική ανώνυμη εταιρεία διαδημοτική και για το πανηγύρι, θα μπορούσαμε να κάνουμε και για τα λουτρά μουδάρας, για το καλό του τόπου. Λοιπόν, και ότι μπαίνετε και σε ξένα χωράφια ουσιαστικά. Ωραία. Εγώ δεν έχω μάθει να μπαίνω σε ξένα χωράφια και το έχω αποδείξει. Όπως έχω αποδείξει ότι τη συγκεκριμένη επιχείρηση την απογείωσα όταν την πήρα από τα Τάρταρα το 90 με χρέη 125 εκατομμύρια ελληνικές δραχμούλες τότε που έτρεχαν με 27% επιτόκια. Έγινε η πρώτη επιχείρηση δημοτική παραγωγική στην Ελλάδα με επενδύσεις πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ επιπλέον στην πορεία, με κλάδους τουριστικούς με 1,200, και θα πω για να μην μακρηγορώ, θα πω το εξής. Το ενδιαφέρον για αυτή την επιχείρηση το έδειξε εξ αρχής και είπα είμαι στη διάθεσή σας για το οτιδήποτε. Και αυτό εκφράστηκε από τις πολλές συναντήσεις που έγιναν, και δεν τις ζήτησα εγώ, αλλά τις ζήτησαν οι ίδιοι από το Δήμο Καστοριάς, τόσο ο ίδιος ο Δήμαρχος, μαζί και με τους τεχνικούς του συμβούλους, αλλά και ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδνός. Και τους είχα πει την πρότασή μου. Φυσικά και δεν θέλω, και το λόγο τον έχουν οι ίδιοι. Όταν όμως ως Δήμος έχω δείξει εμπράκτως το ενδιαφέρον μου για αυτή την επιχείρηση χωρίς να έχω καμία υποχρέωση, και να το πω λίγο πιο απλά, όταν βάζω κατ' ουσία φωτογραφικά ως όρους μέσα στα έργα τα οποία εκτελεί ο Δήμος Άργους Οριστικού την προμήθεια αδρανών υλικών από το συγκεκριμένο λατομείο, και όταν όμως έχω κληθεί πρόσφατα να πληρώσω διαφορές ύψους 50 και 60 και 70 χιλιάδων ευρώ επιπλέον, γιατί δεν υπήρχαν υλικά αλλά τα έργα έπρεπε να εκτελεστούν και κληθήκαμε να πληρώσουμε αυτά τα νούμερα γιατί τα υλικά ήρθαν από την Κοζάνη, με ό,τι σημαίνει αυτό για την οικονομία του νομού και της περιοχής. Είναι λοιπόν πολιτικό ατόπιμα να ενδιαφέρομαι να υπάρχει μια υγιής επιχείρηση πρώτον, δεύτερον να είναι ίση απέναντι ίσον προς όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις όπως ήταν άλλωστε, και αυτό δεν τόλμησε να το κάνει ποτέ κανένα στα 21 συναπτά χρόνια που ήμουν διευθυντής σε αυτή την επιχείρηση, προς καμία επιχείρηση εργοληπτική. Ήξεραν όλοι ότι πηγαίνουν στις δημοπρασίες και ήξεραν ότι το ποσό ανακηβικό το οποίο θα πληρώσουν ή οι εκπτώσεις οι οποίες θα πάρουν ανάλογα με το τι υλικά θα πάρουν σε αιτήσια βάση ήταν συγκεκριμένες και ήταν με απόλυτη διαφάνεια εξ αρχής. Αυτό λοιπόν είναι πολιτικό ατόπιμα. Όταν ενδιαφέρεσαι για την οικονομία ολόκληρη του νομού, πολιτικό ατόπιμα είναι όταν στην ουσία κάνεις φωτογραφικές διατάξεις για να βοηθήσεις αυτή την επιχείρηση. Και λέω από την άλλη, αφού ενδιαφέρονται οι συνάδελφοι της Καστοριάς και για τα λουτρά και για το πανηγύρι, ας έρθουν να ρωτήσουν πώς πηγαίνουν τα λουτρά και το πανηγύρι.
Και είχα κάνει και μία πρόταση. Τους δίνω το πανηγύρι, ας μας δώσουν το λατομείο. Ναι, αυτό το θυμάμαι, το είχατε προτείνει στην εκπομπή μας. Έχουμε τους δίνω το πανηγύρι, δώστε μου το λατομείο. Έχουμε τρόπο να το δουλέψουμε και να πάει μια χαρά. Είναι το αποδείξαμε εμπράκτως. Επειδή υπόθηκε μια φράση τις τελευταίες μέρες και από τον κύριο Ταμίλια, είναι η κότα που γεννά χρυσά αυγά το λατομείο. Ξέρω αν γεννάει χρυσά αυγά. Εγώ ξέρω να μιλάω με στοιχεία. Εγώ ξέρω ότι μέχρι 31 12 του 10 που παρέδωσε αυτή την επιχείρηση. Ναι. Λοιπόν, η επιχείρηση αυτή, σας λέω, ήταν η νούμερο ένα δημοτική επιχείρηση παραγωγική. Το ξαναλέω, παραγωγική στην Ελλάδα. Το τι έκανε από εκεί και πέρα η εκάστοτε δημοτική αρχή είναι δικό τους πρόβλημα. Αλλά όταν μου ζητείτε η άποψή μου, οφείλω και έχω ηθική, πολιτική υποχρέωση ενώπιον όλων των πολιτών αυτού του νομού να την καταθέσω. Θες ο κύριος Μόσχος... Και αν θέλετε, ως πλέον ναι. άνθρωπος γνώστης του αντικειμένου. Επειδή λοιπόν είστε γνώστης, ο κύριος Μόσχος έκανε κάποιους υπολογισμούς χθες. Αν δουλεύει η εταιρεία κανονικά και εξελίσσεται, μπορεί να... έχει έναν τζίρο που να ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ τον χρόνο. Εγώ δεν θα μπορώ να κάνω αυτή την... Μπορείτε να μας πείτε με πραγματικά δεδομένα επί των ημερών σας τι τζίρους είχαμε. Υπάρχουν στοιχεία το τι παραγωγή μπορεί να βγάλει αυτή η επιχείρηση ναι. και το τι τζίρους μπορεί να κάνει. Ας ψάξουν να τα βρουν. Και όχι να επικαλούνται το τι έκανε τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Δεν πάμε να δούμε... τα ελάχιστα κατ' ο κοινός στους γκαβούς λέει δεν βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Κοιτάμε να δούμε τη βέλτιστη κατάσταση και πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε ακόμη παραπάνω. Δεν θα πω τίποτε περισσότερο γιατί έχω βγει από την τηλεδιάσκεψη της ΠΕΒ, τα υπόλοιπα και ό,τι άλλο θέλετε να τα πούμε αύριο. Αλλά λέω ότι θα έπρεπε ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Κουρετζίδης, τον οποίο τον εκτιμώ και του έχω δηλώσει και εμπράκτος το τι μπορώ να βοηθήσω και πού μπορώ, θα έπρεπε να το σκεφτεί πολύ περισσότερο πριν το πει. Παρ' όλα αυτά, καρδιά μεγάλη έχω και τα συγχωρώ όλα. Και ό,τι κάνω, το κάνω για το καλό αυτού του τόπου και το έχουμε αποδείξει. Αυτή τη στιγμή έχουμε έργα 60 εκατομμυρίων. Ας μας πούν πώς θα εκτελεστούν. Και όπως λέει και ο κύριος Σαββόπουλος και ο άλλος συνάδελφος, ο κύριος Γκοσλιόπουλος, έχουμε έργα σε εξέλιξη. Ναι. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Και επειδή και το καταθέτει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει όλες αυτές τις καταστάσεις από πάνω από το λατομείο. Γι' αυτό λοιπόν ας σεβαστούν και την άποψη όχι ως δεύτερη μοίρα ενός ανθρώπου λίγο πιο ειδικού. Λίγο. Δεν θα πω πολύ γιατί έχω μάθει να λέω ότι είμαι μετριόφρον. Και είμαι. Άρα λέτε και με στοιχεία περισσότερα να το συνεχίσουμε στην αυριανή μας εκπομπή γιατί βγήκατε και από την τηλεδιάσκεψη. Εγώ βγήκα μόνο και μόνο γι' αυτό. Καταρχήν θα τα πούμε θεωρώ λοιπόν... ότι ήταν προσβολή που δεν δέχτηκε έτσι. Σε αντιπαράθεση γιατί δεν ήταν αντιπαράθεση. Να πω για το κομμάτι του πολιτικού ατοπίματος και ξέφρασα την άποψή μου γιατί δεν είναι πολιτικό ατόπιμα αλλά είναι πολιτικό, ηθικό ενδιαφέρον και υποχρέωση να ενδιαφερόμαστε για το καλό αυτού του τόπου και πρώτα απ' όλα για τη διασφάλιση του δημόσιου και του δημοτικού συμφέροντος. Δεν είμαι κατά της ιδιωτικής επιχείρησης και να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά όταν υπάρχει δυνατότητα και έχει αποδειχθεί ότι το δημοτικό και δημόσιο συμφέρον μπορεί να διασφαλιστεί προς όφελος των ΟΤΑ Α και Β βαθμού, ναι, είναι συνειδητή επιλογή. Για μένα προκρίνεται αυτή η λύση. Σαφώς και τις αποφάσεις θα τις πάρει ο Δήμος Καστοριάς. Έτσι. Και δεν μ' αρέσει να ανακατεύομαι ούτε σε ξένα χωράφια, ούτε όπως είπε ή λέει κάποιοι ότι κάποιον άνοιξε όρεξη. Όχι, η όρεξη δεν ανοίγει. Γιατί έχω πει και το έχω δηλώσει κατηδίαν στον κύριο Κορετζίδη ότι αυτή η λύση μπορεί να είναι δημοσίου συμφέροντος, αλλά είναι για μένα ένας σκόπος παραπάνω. Γιατί για να ξαναορθοποδήσει αυτή η επιχείρηση με αυτή τη μορφή, εγώ είχα πει και είχα δεσμευτεί και είχα ενημερώσει και την πολιτική μου ομάδα, αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, ότι αν περπατήσει αυτή η λύση, εγώ θα πρέπει τουλάχιστον για 6 μήνες να φύγω από το Δημαρχείο και να ξαναπάω στο λατομείο. Και είμαι διατεθειμένος να το κάνω. Αυτό είναι πολιτικό ατόπιμα. Ή μήπως είναι υπέρμετρο πολιτικό ενδιαφέρον και ευαισθησία.
για να περπατήσει άλλη μια επιχείρηση που εκ των πραγμάτων έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι κερδοφόρα και ό,τι άλλο μπορεί να σημαίνει για την προοπτική και την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Αυτά ως προβληματισμό. Τα υπόλοιπα... Και ξαναλέω, δεν πειράζει. Είναι καινούργιος ακόμη, θα μάθει. Εγώ έχω μάθει να καταθέτω την εμπειρία μου όμως. Αύριο λοιπόν συνεχίζουμε με στοιχεία αυτή την υπόθεση και βέβαια θα επεκταθούμε αύριο και σε μια παλιότερη σας εδώ επίσης τοποθέτηση ότι αν δεν γίνει κάτι με την Καστοριά εξετάζεται την δημιουργία λατομείου σε άλλη περιοχή του Δήμου Άργους. Δεν ξέρω αυτή η υπόθεση που αυτό πάει. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο δεν θέλω να τα μπλέκουμε. Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε λοιπόν και συνεχίζουμε. Παρούσεις. Ωραία, και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας αύριο. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.